Πρόσφατα κάναμε μια έρευνα στο Πανελλαδική Έρευνα, επιχειρώντας να δούμε τι είναι αυτό που ζητούν οι εργοδότες στην παρούσα περίοδο εν σχέση με τις δεξιότητες. Λοιπόν, να σας το πω πάρα πολύ σύντομα για να μην καταναλώνουμε και τον χρόνο. Νομίζω ότι θα φανεί από αυτά που θα πούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με τους νέους. Δεν απασχολεί, όπως σωστά ή μάλλον υπονοήσατε, το είδος των πτυχίων που έχει κάποιος, το είδος των μεταπτυχιακών, το είδος της κατάρτισης ή της αρχικής κατάρτισης ή της επανακατάρτισης ή της επαγγελματικής κατάρτισης. Τα λέμε έτσι λίγο, έχουμε μια μεγάλη βεντάλια στο μυαλό μας, ή ακόμα και αν έχουμε κάποιο πτυχίο μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το καθεξής. Αυτό που πήραμε ως απάντηση είναι ότι μας ενδιαφέρει ο υποψήφιος εργαζόμενος να είναι καλό παιδί, κατά κύριο λόγο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ θλιβερή εξέλιξη, ξέρετε, για την ελληνική τουλάχιστον αγορά εργασίας. Γιατί τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι αντί να πηγαίνουμε 2 βήματα μπρος, πηγαίνουμε 13 πίσω. Δηλαδή οι εργοδότες σήμερα δεν ενδιαφέρονται ακριβώς για δεξιότητες είτε του τύπου των ήπιων δεξιοτήτων, είτε των σκληρών εισαγωγικά δεξιοτήτων. Mm-hmm. Απλά ενδιαφέρονται για ένα, όταν λέμε καλό παιδί, στην ουσία ενδιαφερόμαστε για ένα πυθύνιο και διαρκώς συμμορφούμενο προς τις υποδείξεις εργατικό δυναμικό. Κυρίως το διαβάζουμε έτσι, διότι ακριβώς με βάση αυτή τη λογική, σε μεγάλο βαθμό, ξέρετε, οποιοδήποτε μπορεί να είναι πλέον υπερπροσοντούχος. Στη δε ερώτηση, τι κάνουμε με τους υπερπροσοντούχους, δηλαδή όταν περιγράφει ένας εργοδότης κάποια θέση εργασίας και εμφανίζονται, όπως πάλι θα το πω υπονοήσατε, υποκείμενα, παιδιά δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσόντα αρκετά, mm-hmm. οι απαντήσεις που πήραμε ήταν οι εξής. Είτε δεν τους δίνουμε σημασία, είτε τους λέμε το εξής. Μειώστε τα προσόντα σας για να μπορέσουμε να σας προσλάβουν. Αυτό σημαίνει μειώστε όμως και τις απαιτήσεις σας. Συνεπώς, και τις οικονομικές απολαβές, αυτά πληρώνονται κανονικά. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό είναι το ένα, πηγαίνει μαζί με το άλλο, έτσι σαφέστατα. Δεν κάνει κανείς απόσβεση κατά κανέναν τρόπο για τα χρόνια που έχει δαπανίσει, καταναλώσει στα βιβλία και στα πτυχία. Συνεπώς, εδώ που βρισκόμαστε, στο ότι έχουμε την εξής αντίφαση στην ελληνική ιδιαίτερα αγορά εργασίας, αλλά είναι και ευρωπαϊκή τάση, απλά δεν φαίνεται τόσο έντονα εκεί, γιατί λειτουργεί πιο προστατευμένα η αγορά εκεί. Έχουμε ειδικευμένα από ειδικευμένους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα εκβάλλει στο ότι δεν δημιουργούμε προϋποθέσεις ούτε σταδιοδρομίας, ούτε εκπλήρωση των ονείρων που μπορεί να έχει κάποιος νέος, όπως είπατε, στα 20-25 και ούτω καθεξής. Αντιθέτως, έχουμε την εξώθηση σε κατάληψη θέσεων εργασίας και απασχόλησης, οι οποίες δεν είναι αρεστές, οι οποίες επί της ουσίας διενεργούνται με όρους διεκπεραίωσης, όπως για να βγει ακριβώς αυτό που είπατε, το μεροδούλι μεροφάει, διότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Και αυτό είναι επίσης το ζήτημα, αν θέλετε, ο μηχανισμός, ο αιτιακός μηχανισμός, ο οποίος μας οδηγεί και στο φαινόμενο της απασχόλησης και υποαπασχόλησης, η οποία είναι εκτεταμένη στην Ελλάδα. Είμαστε η δεύτερη πανευρωπαϊκά. Πανευρωπαϊκά είμαστε, ξαναλέω, η δεύτερη μετά την Εστονία στην υποαπασχόληση, έτερο απασχόληση και στην υποβάθμιση εν γέννη των όρων διενέργειας της εργασιακής διαδικασίας. Κύριε Σπυριδάκη, να σας ρωτήσω, αναφέρατε για το καλό παιδί που μπορεί να αναζητούν οι εργοδότες, το καλό παιδί είναι το δεκτικό παιδί που θα αναπαράγει φθηνά, ας το πούμε, το σύστημα. Αυτό το πράγμα έχει 2 νοηματοδοτήσεις. Αφενός σημαίνει ότι εμείς, επειδή έχουμε ως εργοδότες ιδιαίτερες ανάγκες εν σχέση με, με την ειδίκευση που θεραπεύουμε, που κάνουμε, μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό να αποκτήσει κάποιες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εργασιακής διαδικασίας.
on the job training δηλαδή. Mm-hmm. Σύμφωνοι. Αυτό έχει αυτή τη νοηματοδότηση που έχει κάποια θετικά, αλλά την άλλη, την ίδια στιγμή, όταν προκύπτει το ζήτημα των πτυχίων, όπως είπαμε νωρίτερα, και της ειδίκευσης, αυτή η νοηματοδότηση κάπως θολώνεται και η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο ότι για να αποκτήσει κανείς την εργασιακή ειδίκευση που εμείς χρειαζόμαστε ως εργοδότες, αυτό προϋποθέτει να είναι καλό παιδί, δηλαδή υπάκουος. Το υπάκουος όμως σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει καταρχάς υποχώρηση εν σχέση με τις διάφορες διεκδικήσεις. Mm-hmm. Σημαίνει επίσης συμμόρφωση σε... και αυτό βέβαια βασίζεται και στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο υφίσταται, συμμόρφωση σε υπερορίες, συμμόρφωση σε απλήρωτες υπερορίες κυρίως. Μας το δείχνει αυτό, μας το δείχνουν άλλες έρευνες. Mm-hmm. Απλά σας λέω πώς η μία συνδέεται με την άλλη. Και σαφέστατα είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, όπως μας το έχει δείξει, ξέρετε, άλλωστε και στο παρελθόν η βιβλιογραφία, ότι είναι ένας λόγος πειθάρχησης. Γιατί το λέμε αυτό ότι είναι ένας λόγος πειθάρχησης? Διότι μπορείτε να έχετε μια επιχείρηση η οποία αποτελείται από συγκεκριμένους συντελεστές παραγωγής. Έχει το κέλυφός της, τα μηχανήματά της, τα έσοδα, τα έξοδα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολα ούτε προβλέψιμο ούτε πειθαρχήσιμο είναι το εργατικό δυναμικό. Ιστορικά αυτό συμβαίνει. Στην παρούσα λοιπόν συγκυρία φαίνεται να βρισκόμαστε σε τι? Σε μία αντίληψη πειθάρχησης ακόμη περισσότερο του εργατικού δυναμικού, ακριβώς όμως και επειδή αυτή τη συνθήκη τη διευκολύνει το θεσμικό πλαίσιο.